αγωνίστηκε από τους Γερμανούς κατακτητές στην αυλή της οικίας του, εδώ που βρισκόμαστε όλοι μας σήμερα. Είναι επίσης μια κίνηση ένδειξη σεβασμού στους απογόνους της οικογένειάς του. Απόψε, παρουσιάζουν εσάς, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας της 29ης Επαρχιακής Οδού, τμήμα της οποίας θα ονομαστεί ως Οδός Προέδρου Ανδρογιάννη Σουπιονά, τιμώντας έτσι τη μνήμη του και νιώθοντας περήφανη για την πράξη μας αυτή. Το λόγο οδικό τμήμα έχει αφετηρία από τον Άγιο Βλάση, τη στροφή ακριβώς πριν από την έναρξη του χωριού Δηληνάτα, έως και τη διασταύρωση της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Λάμιας. Πριν ξεκινήσουμε το κύριο μέρος της εκδήλωσης, θα ήθελα να παρακαλέσω τον βουλευτή, αν θέλει, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Τον κύριο Παναγή Καπάτο. Ευχαριστώ κύριε Παρτσαβιά. Σουπιονά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν στην Ιλτάκη και καθυστέρησε πολύ το πλοίο να γυρίσει. Γι' αυτό έχω καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τον κύριο Τζάτο, τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους φορείς. Σήμερα είμαστε να αποδώσουμε τιμή στον Ανδρογιάννη Σουπιονά, ο οποίος κρεμάστηκε σε αυτό το σημείο από τους Γερμανούς. Αυτό δείχνει τη θηριωδία, αν θέλετε, του πολέμου, αφενός τη θηριωδία του πολέμου και αφετέρου το κακό, πόσο κακό πράγμα είναι κάποιος κατακτητής. Για να υλοποιήσουμε μια απόφαση τοπικού συμβουλίου και δημοτικού συμβουλίου. Δεν είναι μια απόφαση δημάρχου του Προέδρου, είναι μια συλλογική προσπάθεια και του τοπικού συμβουλίου, τοπικής κοινωνίας και του δημοτικού συμβουλίου. Άρα γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να τιμήσουμε τον Ανδρογιάννη Σουπιονά. Θεωρώ ότι θα μιλήσουν και αργότερα και οι άλλοι, θα πούν περισσότερα για τον πρόεδρο που χάθηκε, κρεμάστηκε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα άλλο κάλεσμα στο χωριό, με ευκαιρία που βρίσκουμε τα Δηληνάτα. Θεωρώ ότι θα πρέπει, γιατί κοιτώντας το παρελθόν, πρέπει να δούμε το μέλλον. Πρέπει να ενωθούμε, σαν χωριό, σαν τοπική κοινωνία, να πετύχουμε πολλά. Πρέπει να διώξουμε φωνές που μπορεί να υπάρχουν στο χωριό ή παντού γύρω από ανάμεσά μας, που μπορεί να μας παίρνουν διχόνια μεταξύ μας να μας μοιράζουν. Πρέπει να ενωθούμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι αν το χωριό ενωθεί με τις δυνάμεις που έχει, μπορεί να πετύχει πολλά. Οι έργα υποδομών θα καταφέρουμε να πετύχουμε. Αλλά το σπουδαιότερο είναι να πετύχουμε το χωριό να ενωθεί και να γίνει ένα. Αυτό ζητώ στην παράκληση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Κρήτως πρέπει να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για όλους αυτούς. Και εγώ αισθάνομαι έτσι γιατί ο πατέρας μου γεννημένος το 19 πολέμησε το 40, αλλά πρέπει να τα λέμε και στους νεότερους, οι νεότεροι να τα ξέρουν γιατί τα ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Χαιρετίζω το Κοινοτικό Συμβούλιο και το Δήμο Λιβαθούς για τέτοιες ενέργειες. Είμαι 10 χρόνια πίσω, Δήμος Αγκοσταλίου. Σας χαιρετώ και μπράβο σας. Να παραβρεθείτε σήμερα μαζί μας στην ονοματοδοσία της Επαρχιακή Οδού Ε29, όπου τμήμα της θα ονοματιστεί σε Οδός Προέδρου Ανδρογιάννη Σουπιονά, αλλά και στην εκδήλωση Τιμής και Μνήμης. Και νιώθουμε υπερήφανοι και ικανοποιημένοι για την απόφασή μας να τιμήσουμε τον Πρόεδρο Ανδρογιάννη Σουπιονά ως ελάχιστο φόρος τιμής, αλλά και ως έδειξη σεβασμού στην οικογένειά του. Τιμώντας τον Πρόεδρο Ανδρογιάννη Σουπιονά, τιμούνται τα Δηληνάτα και η ιστορία μας. Και στη μνήμη του Προέδρου Ανδρογιάννη Σουπιονά, βλέποντας τη φωτογραφία του, γνωρίζουμε το γνήσιο ρεβίσιο Τιλίνι. Το Τιλίνι που αντισάθηκε στον οποιοδήποτε κατακτή, στον οποιοδήποτε εχθρό, τον τόμπρο, τον δυνατό τον άντρα από το μεγάλο χωριό. Δεν φοβήθηκε ούτε το θάνατο, προστατεύοντας τους χωριανούς του και το χωριό του. Σήμερα όμως, τιμώντας τον Πρόεδρο Ανδρογιάννη Σουπιονά, τιμούμε την τοπική αυτοδιοίκηση και υπερθυμίζει σε όλους εμάς τους αιρετούς το δύσκολο έργο μας, αλλά και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους συμπολίτες μας. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ πραγματικά πώς πήραμε αυτή την απόφαση. Μετά από 76 χρόνια, να τιμήσουμε τον απαγωνιστέντατο γερμανό κατακτητή και του συνεργάτες του, τον Πρόεδρο Ανδρογιάννη Σουπιονά. Θέλω να θυμίσω σε όλους και ιδιαίτερα στους χωριανούς μου ότι το 2016 αποτέλεσε μία ιστορική χρονιά. Μία χρονιά όπου ο ενθουσιασμός των νέων,
η παρόντευση των μεγάλων, ο καλός λόγος των ηλικιωμένων, η συνένεση τοπικής εκκλησίας υπό την αιγίδα του εξοραστικού επιμορφωτικού συλλόγου δυνάτων, καταφέραμε να ανασυλλώσουμε το ελαιοτριβείο της Παναγίας της Λάμια ως Μουσείο Λαδιού. Όλο αυτό το διάστημα ήρθαμε όλοι πολύ κοντά, ο ένας με τον άλλο, και ακούσαμε πολλές ιστορίες. Γνωρίσαμε ανθρώπους, πρόσωπα και πράγματα για το χωριό μας. Μα μια και από αυτές τις ιστορίες ήταν και ο απαγωνισμός του Προέδρου Αρογιάννη Σουπιονά της 18/7/1944, ημέρα Κυριακή. Ένα γεγονός τραγικό, συγκλονιστικό, που ακόμα και μέχρι και σήμερα έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όλων των Ελληνάδων. Όλοι μαζί τότε εμείς, τα παιδιά του συλλόγου, ο Σάκης, ο Σπύρος, ο Βαγγέλης, ο Γεράσιμος, η Κατερίνα, που έχει περισσώσει την ιστορία του χωριού μας. Είχαμε αποφασίσει να τιμήσουμε τον πρόεδρο Αντρογιάννη Σουπιονά. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν ηθικό εκ μέρους μου να πω όταν μία δική μου ιδέα, μία ιδέα του δικού μου συμβουλίου, απέναντι στους φίλους μου, στους χωριανούς μου, που όλοι εμείς, χωρίς τίτλους και αξιώματα, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε με οδηγό τη λαμπρή ιστορία του μεγάλου χωριού μας να πάμε ένα βήμα μπροστά. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, την ιστορία και την αλήθεια δεν μπορεί ούτε να ξεχαστεί, ούτε να παραποιηθεί όσα χρόνια θα περάσουν. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και όσους βοήθησαν, είτε με την ψήφο τους, είτε με τη θετική τους νομοδότηση, είτε με τη συμφορά τους, ώστε να είμαστε απόψε εδώ. Τους συνεργάτες μου, τον αντιπρόεδρο της κοινότητας Δυνάτων, τον Νίκο Φωή, και τον τοπικό σύμβουλο Σπύρο Κουνάδη, που από κοινού φέραμε αυτή την απόφαση στο πρώτο μας συμβούλιο, αλλά και τα μέλη της αντιπολίτευσης, τον τοπικό σύμβουλο Ευάγγελο Βασφαράτο και τον Δημήτρο Καλαφάτη για τη θετική τους ψήφο. Το γραμματέα της κοινότητάς μας, το Σίμω τον Παυλάτο, το δεξί μου χέρι, τον αντιπεριφερειάρχη Σάββα Τραβλό και την τεχνική του υπηρεσία, τον προϊστάμενο Νίκο Αδρεάτου για τη θετική του νομοδότηση, την υπηρεσία ονοματοδοσίας της αποκεντρωμένης διοίκησης, την κυρία Σοφία Πανταζή ως πρόεδρο, τον Πέτρο Πετράτο, την κυρία Λίκη Γαλιατσάτου και την γραμματέα την κυρία Σίπου. Το δήμαρχο Σολίου και το δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο, που ήταν παρός στην απόφαση του τοπικού συμβουλίου, στο πρώτο μας συμβούλιο, αλλά τον ευχαριστώ τόσο για την παρόντωση, την ηθική συμπαράσταση και την βοήθειά του. Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Αδρόμικο Βαλενάτου, που ικανοποίησε το αίτημά μου να έρθει το θέμα εκτός της ημερήσιας διάτασης για να είμαστε απόψε εδώ. Τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν θετικά, Σπύρο Σαμούρη, Γιώργο Τσιλιμιδό, Σάββος Παθή, Διονύσιο Μινέτο, Χρυσαλία Μιχαλάτου, Μιχάλη Μοσονά, Νικόλα Κουρκουμέλη, Ασημίνα Γαβρελάτου, Σπυρίδο Ματιάτο, Παναγή Βαδόρο, Γεράσιμο Φόρτε, Σπύρο Πεφάνη, Αργύρι Γαβρελάτο, Αλέξανδρο Παντελιό, Διονύσιο Τουγιάνο, Δημήτριο Τικάτο, Γιάννη Κουρούκλη και Σάββο Γκορόπουλο. Αλλά και τους χωριανούς μου, την Ευτυχία Βαρτελάτου, το Γεράσιμο Πεφάνη ή Λαγάκι, το Ζάκη Κουνάδη, την Εκατερίνη Μπαλτσαβιά και την απόγονο του Προέδρου Αντρογιάννη Σουπιονά, καθώς και την οικογένειά τους όλοι. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Κάνοντας σήμερα αυτή την απλή πράξη, αλλά μια μεγάλη σημασία και αποκαλύπτοντας σε λίγο και διαβάζοντας την ταμπέλα ονοματοδοσίας, θέλω να πιστεύω ότι θα μας θυμίζει ότι οι δρόμοι δεν είναι για να ενώνουν μόνο τους προορισμούς, αλλά τις κοινωνίες και τους ανθρώπους. Και διαβάζοντας τη μαρμάρινη επιγραφή τιμής και μνήμης που φιλοτέχτησε ο εγγονός του Αντρογιάννη Σουπιονά, ο Ιωάννης Γεωργίου Σουπιονάς, στεκόμενοι εδώ, στον δρόμο αυτό, όπου ο άνθρωπος αυτός διάνυσε τα τελευταία βήματα της ζωής του και κοιτώντας απέναντι στην αυλή του, σε αυτή την κλιματαριά, αντικρίζοντας για τελευταία φορά την οικογένειά του, τους χωριανούς του και το φλεγόμενο σπίτι του.
πιστεύω μπορούμε να καταλάβουμε την εικόνα αυτή κοιτώντας προς εκείνη και αφήνοντας αυτός ο άνθρωπος στην τελευταία του πνοή. Το μήνυμα για μένα είναι επίκαιρο και σήμερα. Η βία, η διχόνοια, το ψέμα και το μίσος μας γεννούν τον φασισμό και τις αποτρόπιες πράξεις. Θα ήθελα όμως να απαντήσω σε κάποια ανώνυμα δημοσιεύματα, προσπαθώντας σήμερα να αμαυρώσουν αυτή τη μικρή τελετή. Ας βγάλουν τις κουκούλες. Εγώ ως πρόεδρος της κοινότητας Γυμνάτο είμαι εδώ, έχω εκλεγεί με τους συνεργάτες μου, πρεσβεύουμε την αλληλεγγύη, το διάλογο και την ενότητα, το είπε και ο Δήμαρχος, για το καλό του χωριού μας, όπως έκανε και ο αείμνηστος πρόεδρος Αδωγιάννης Ουκιονάς. Εμείς ενώνουμε, δεν διχάζουμε. Σας ευχαριστώ. Το μάτι δεν σταματά συχνά στις μεταλλικές μπλε ταμπέλες μεταλλικά γράμματα, που όμως διηγούνται ένα σύντομο μάθημα ιστορίας του τόπου. Γιατί κάθε δρόμος έχει και μία ιστορία. Κάθε δρόμος έχει τη δική του ιστορία, που αποτελεί μέρος της ιστορίας του τόπου μας, με τη στενή έννοια του όρου του χωριού μας, αλλά και με μια έννοια ευρύτερη, του πλανήτη μας. Απόψε Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 βρισκόμαστε όλοι εδώ για την επίσημη ονοματοδοσία του τμήματος της Επαρχιακής Οδού Ε29 από τον Άγιο Βλάσιο ως τη διασταύρωση για τον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Λάμιας σε οδό Προέδρου Ανδρογιάννη Σουπιονά, ενός ανθρώπου που άφησε το στίγμα του στον τόπο μας και αποτέλεσε μέρος της ιστορίας του χωριού μας, της ιστορίας μας, της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ο Ανδρογιάννης Σουπιονάς ήταν γιος του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας στο γένος Κουνάλου. Γεννήθηκε στα Δειλινάκια το 1888 και πέθανε από απαγχωνισμό στις 18 Εβδόμου 1944 ημέρα Κυριακή, σε ηλικία 56 ετών. Σύζυγός του ήταν η Θεόνη, το γένος Ρικάκου. Απέκτησε μαζί της 10 παιδιά, 6 αγόρια και 4 κορίτσια. Εν ζωή βρίσκονται ακόμα οι κόρες του Βασιλική και Αναστασία. Ασχολήθηκε με τις αγροτικές εργασίες, αλλά το κυρίως επάγγελμά του ήταν οικοδόμος και ξυλουργός. Το επάγγελμα του οικοδόμου άσκησε και εξακολουθεί να ασκεί όλη η οικογένεια Σιουπιονά από πάγου προς πάγου. Εξάλλου ο πατέρας του Σπυρίδων και τα αδέρφια του μας είναι γνωστοί ως Μαστρός Σουπιονέη. Ο Ανδρογιάννης Σουπιονάς ως πετροκόπος επεξεργαζόταν την πέτρα του βουνού της Φάλαρης. Τη σκάλιζε και έφτιαχνε φουρούσια για κοσμητικές φωνίες, φορτώνια, τύμφους, αλλά και σπίτια που σώζονται μέχρι και σήμερα. Όπως του Διονύση Παυλάτου ή αλλιώς γνωστού με το παρανόμι ξύγος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ο Ανδρογιάννης Σουπιονάς, σύμφωνα με μαρτυρίες της χωριανών μας που βρίσκονται εν ζωή και γνώρισαν ως μικρά παιδιά τον πρόεδρο Ανδρογιάννη, αλλά και σύμφωνα με όσα έχουν μεταφέρει στους νεότερους, άνθρωποι που έχουν πια φύγει από τη ζωή, ήταν άνθρωπος φιλήσυχος, πράος, καλοσυνάτους, δημοκράτης, κοινωνικά αποδεκτός, με πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπό του και διάθεση προσφοράς, κυρίως σε όσους τον είχαν περισσότερο ανάγκη, λόγω της φτώχειας και της ανέχειας που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Διετέλεσε πρόεδρος στην κοινότητα Δειλινάτων από το 1936 και για 8 χρόνια. Στη διάρκεια της θητείας του, και όσο οι συνθήκες το επέτρεπαν, έκανε σημαντικά έργα στο χωριό μας. Με προσάρτητο μας στο Σουπιονά, φτιάχτηκαν δρόμοι, γουλώσοντας σε προσοκάλια και πολλά τεχνικά έργα για τα όμβρια ύδατα. Μάλιστα, η περιοχή της Κλεισούρας, γνωστή για τους Δειλινάδες ως Κονισματάκι, ήταν έργο δικό του. Εκεί είχε φτιάξει ένα πέτρινο εικονισματάκι προς τιμή της Παναγίας της Λάμιας, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Στα δύσκολα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρόεδρος Ανδρογιάννης Σουπιονάς προσπαθούσε να προστατεύσει τους οικογενούς του και να βοηθήσει με τα συσίδια τις πιο φτωχές οικογένειες, παρόλο που η κατοχική διοίκηση του νησιού μας τον πίεζε να μαζέψει τρόφιμα, λάδι, κρασί, τυρί, σιτάρι, όστια. Αυτή ήταν εξάλλου και μία από τις πάγιες τακτικές που εφάρμοσαν από την αρχή οι δυνάμεις κατοχής προς τους κατοίκους για να εξασφαλίσουν τις ανάγκες του κατοχικού στρατού. Η άρνησή του να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των κατακτητών, να παραδώσει την παραγωγή του χωριού τη στιγμή που οι σφοριανοί του πέθαιναν από την πείνα, αλλά και οι πληροφορίες που μάλλον είχαν οι κατακτητές ότι ο πρόεδρος είχε κρυμμένα στο σπίτι του όπλα που θα χρησιμοποιούνταν στον αγώνα κατά των κατακτητών, τους στήχησαν την ίδια του τη ζωή.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, στις 17 Ιουλίου 1944, ημέρα Σάββατο, η γερμανική διοίκηση ειδοποίησε τον πρόεδρο Ανδρογιάννη Σουπιονά ότι την επομένη θα επισκεπτόταν τα Διρινάτα και ήθελε να βρίσκεται εκεί. Την Κυριακή 18 Ιουλίου και ώρα 9 το πρωί, οι Γερμανοί ήρθαν στα Διρινάτα και κατευθύνθηκαν προς το λειτουργείο της Παναγιάς. Απέτησαν να συγκεντρωθεί όλος ο αντρικός πληθυσμός άνω των 15 ετών, κρατώντας μακριά όσους ήταν μικρότερης ηλικίας, προφανώς γιατί κάτι φρικτό, αποτρόπιο και βάρβαρο είχαν σχεδιάσει να ακολουθήσει. Αφού συγκεντρώθηκαν, άρχισαν να ψάχνουν όλα τα σπίτια του χωριού μήπως κάποιοι είχαν κρυφτεί, παρακούοντας τις εντολές τους. Από μαρτυρίες χωριανού μας μαθαίνουμε ότι ο πατέρας του, που τότε ήταν 17 ετών, όπως είχε εξιστορήσει στο γιο του όσο ζούσε, ήταν ένα από τα άτομα που εντόπισαν κατά τον έλεγχό τους οι Γερμανοί και με τη βία τον οδήγησαν εκεί, όπου και οι υπόλοιποι είχαν καταναγκαστικά συγκεντρωθεί. Λίγη ώρα μετά, καταφθάνουν στο ίδιο σημείο ένα γερμανικό αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο μεταξύ των άλλων υπήρχε και ένας κουκουλοφόρος, ο οποίος θα υποδείκνυε στους Γερμανούς ποιος ήταν ο πρόεδρος Ανδρογιάννης. Ο κουκουλοφόρος υπέδειξε αμέσως προς τη μεριά του Προέδρου, που δίπλα του καθόταν κάποιος άλλος από τους χωριανούς που είχε φύγει πια από τη ζωή και ο οποίος νομίζοντας ότι είχε υποδείξει εκείνον υποθύμησε από το φόβο του. Τότε για δεύτερη φορά ο κουκουλοφόρος έδειξε τον πρόεδρο. Δύο Γερμανοί στρατιώτες άρπαξαν ένα σκηνή, μια τριχιά από την αυλή του σπιτιού του Βασίλη Βικάτου, έφτιαξαν μια θηλιά που του πέρασαν στο λαιμό και άρχισαν να το τραβούν προς το σπίτι του, που βρίσκεται 100 περίπου μέτρα από το λειτουργείο, σε αυτό εδώ το σημείο, όπου είμαστε κι εμείς απόψε συγκεντρωμένοι, αναγκάζοντας φυσικά και όλους τους χωριανούς να ακολουθήσουν. Τον ανέβασαν σε μια καρέκλα στην αυλή του σπιτιού του, πέρασαν την άλλη άκρη του σκηνιού στην περβουλιά και βάλουν φωτιά στο σπίτι. Ενώ το σπίτι του φτυλιμένο στις λόγες και γόταν, έδωσαν μια κλωτσιά στην καρέκλα στην οποία τον είχαν ανεβάσει και το σώμα του βρέθηκε στο κενό. Εκείνη τη στιγμή η κόρη του Βασιλική, προβαίνοντας σε μια άκρως αναμενόμενη αντίδραση για ένα παιδί που βλέπει τον πατέρα του να χάνεται και μάλιστα με αυτόν τον φρικτό τρόπο, έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Όμως το εισαμάτησε ο Γερμανός αξιωματικός, βάζοντάς της με αναργησία τον πιστόλι στο κεφάλι. Ο Ανδρογιάννης Σουπιονάς οδηγήθηκε σε ένα βίαιο θάνατο, παρουσιών των συγχωριανών του, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που αδικούσε από κλάματα, σφαλεξικάρδιες, κραυγικές και κουδιακτά τρόμου, οδύνης και απόγνωσης, που δεν μπορούν παρά να κάνουν το αίμα να παγώνει στις φλέβες αθεολογικού ανθρώπου. Οι φωνές αυτές ακόμη αντιχούν στα αυτιά όσων συγχωριανών μας εκείνη την εποχή ήταν μικρά παιδιά και ως αθήκοες μάρτυρες έζησαν αυτή τη φρικτή θανάτωση. Παρότι ήταν κι όλα τα μέλη της οικογένειάς του, που τι πιο τραγικό θα μπορούσε να του συμβεί από το να γίνουν αυτόπιες μάρτυρες ενός τόσο φρικτού θεάματος, να βλέπουν να θανατώνεται, να δολοφονείται με αυτόν τον ιδεχθή τρόπο ο αγαπημένος τους πατέρας, ο αγαπημένος σύζυγος. Και βέβαια οι Γερμανοί δεν σταματούν εδώ. Έχουν μια φορά της κατοχής των πρόεδρων των Λιλινάδων. Αυτό θα πω, τίποτα σαν. Αυτό μας ενδιαφέρει. Από το χωριό περάσανε προέδροι και δημάρχοι και δεν θυμήθηκε κανείς του Γερμανού το πάρτι. Στα Διλινάτα ήταν πρόεδρος Ανδρογιάννης και μια ομάδα Γερμανών τον έστειλε στον Άδη. Πρώτα του πέρασα θηλιά και ο Γερμανός φωνάζει, τραβάτε τώρα το σκηνί και άστε το να ουρλιάσει. Μπροστά από την πόρτα του και στην κλιματαριά του και γύρω γύρω κλαίγανε γυναίκα και παιδιά του. Βάζουν φωτιά στο σπίτι του και γίναν όλα στάχτη και κλαίνε με. Και γίναν όλα στάχτη και κάτι λίγοι χωριανοί κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Αυτός ήταν ο Γερμανός και τώρα μια φιλία, ο Έλληνας είναι μικρός, μα γράφει ιστορία. Συγχαρητήρια λοιπόν τον πρόεδρο του τώρα που δεν ξεχνάει τον Γερμανό που πλήγωσε τη χώρα. Στον πρόεδρο της κατοχής, οι χωριανοί κοντά του, η λεωφόρο του χωριού, θα γράψουν το όνομα του. Θα λέει το όνομα του. Συγγνώμη που δεν θα την πέρασα. Ο Ανδρογιάννης Σουπιονά, μέλος της οικογένειας, να τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Ανδρογιάννη Σουπιονά. Σας ευχαριστούμε
μέσα με την καρδιά μας την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους μαζί και τον κύριο πρόεδρό μας με ό,τι έχει δημιουργήσει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.